αρχικά πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι χαρούμενος. Προσπαθώ λίγο, έχω συνέλθει λίγο από την πραγματικότητα του παιχνιδιού και μπαίνουμε σιγά σιγά με ήρεμα βηματάκια στην πραγματικότητα. Δυσκολεύτηκες καθόλου στην προσαρμογή σου? Από όταν τελείωσε το παιχνίδι, στην αρχή ναι. Νομίζω ότι όλα θέλουν τον χρόνο τους. Προσωπικά μου αρέσει, ας πούμε, να κάνω τα πράγματα που θέλω να ολοκλήρωσω, να τα κάνω καλά. Οπότε όταν καταλαβαίνω ότι δεν είμαι στο 100% των δυνατοτήτων μου, αποστασιοποιούμε λίγο. Πού είδες τον εαυτό σου διαφορά? Διαφορά. Νομίζω κυρίως το κομμάτι ότι δεν ήμουν τόσο focus. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι ήταν το μυαλό μου 100% εδώ. Ο κόσμος τι σου λέει στον δρόμο? Φαντάζομαι σου κάνουν και τη χαρακτηριστική σου κίνηση που έκανες μέσα στο παιχνίδι. Πολλές φορές, κυρίως πιο μικρά παιδιά, δηλαδή όποτε βγάζουμε φωτογραφία είναι κάπως έτσι συνήθως. Αλλά διάβασα ότι σχολιάστηκε λίγο στην αρχή αυτή η κίνηση, αλλά εντάξει, ήταν ένας πανηγυρισμός που μου βγήκε τελείως αυθόρμητα. Είσαι από τους παίκτες που σχολιάστηκαν στα social media αρκετά. Εσένα σε επηρεάζουν τα σχόλια? Νομίζω ότι στην καθημερινότητά σου και στη ζωή σου γενικότερα, ό,τι απόφαση και να πάρεις, ό,τι και να κάνεις, θα σχολιαστείς. Οπότε μπαίνοντας σε ένα παιχνίδι ουσιαστικά που προβάλλεται στην τηλεόραση, γνώριζα ότι θα έχω και κακόβουλα σχόλια, θα έχω και άτομα τα οποία με υποστηρίζουν. Σε ενόχλησε ότι στο πλαίσιο του σχολιασμού φτάσαν τα σχόλια και στην οικογένειά σου, στην οικονομική σας κατάσταση? Όταν φτάνουν, ας πούμε, τα σχόλια στην οικογένεια, ναι, είναι άσχημο. Είναι στην ευκαιρία του καθενός το πώς θα εκφραστεί, το τι θα πει. Δεν θεωρώ ότι βοηθάει κάπου, αλλά ξαναλέω ότι είναι σεβαστό. Υπάρχει κάτι που να μετανιώνεις μέσα στο παιχνίδι? Κάτι που να έκανα? Ναι. Και όταν έσπασα το δάχτυλό μου, ειδικότερα που και έμεινα 20-25 μέρες έξω και δεν έπαιξα με τον Ροναλντίνιο, εκεί η αλήθεια είναι ότι έβραζα μέσα μου. Στον τελικό, που εντάξει, ο Ντάνιελ ήταν η μέρα του που λέμε. Εσένα σου έμεινε μια πικρία που δεν σου βγήκε εκείνη την ημέρα? Προφανώς, εντάξει, παλεύω 6 μήνες για να κερδίσω. Δηλαδή, αν σου λέγανε ότι δεν μου βγήκε πικρία, θα είναι ψέματα. Ναι, προφανώς. Αλλά εντάξει, μαθαίνεις να τις διαχειρίζεσαι και πολλές φορές οι μεγαλύτερες σου νίκες έρχονται μετά από μια μεγάλη ήττα. Οπότε προφανώς με στεναχώρησε. Προφανώς το σκέφτομαι, δεν θα στο κρύψω. Ήθελα να κερδίσω. Να πήγαινες εσύ στο παιχνίδι? Δύσκολη ερώτηση. Δεν το ξέρω ακόμα. Θέλω πρώτα να φτιάξω το χέρι μου και όταν γίνει αυτό, όταν είναι καλά το χέρι μου και μπορώ να είμαι κι εγώ στο 100% των δυνατοτήτων μου, θα το συζητήσω. Αν περίμενες μπαίνοντας στο παιχνίδι να βρεις και τον έρωτα? Να βρω και τον έρωτα. Εγώ θα πω ότι η προσωπική ζωή για κάποιο λόγο είναι προσωπική. Θα πω ότι περνώ καλά. Κάνω focus και στον εαυτό μου και στους φίλους μου. Ένα παράπονο και ποτέ δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει στο μέλλον. Περνάς 6 μήνες που δεν είναι τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά περνάς 24 έως 24 με έναν άνθρωπο. Δηλαδή με τον Ντάνιελ, το Σταμάτη, τη Σταυρούλα, τη Σία, τη Χρύσα και οποιονδήποτε άλλον. Το Θοδωρή, ήμασταν μέσα στο παιχνίδι. Επειδή μου ανέφερες την Σταυρούλα και το τελευταίο διάστημα, ότι είχες κάνει εσύ κάποιες δηλώσεις για τους φίλους σου, δεν την ανέφερες, δεν την είδαμε στα γενέθλιά σου. Οι σχέσεις σας είναι καλές? Οι σχέσεις μας είναι καταπληκτικές. Στα γενέθλιά μου αρχικά δεν ήρθε γιατί είχε κανονίσει με την Εύη να πάνε στη Χαλκιδική. Το ήξερα από πριν. Μου είχε πει να το κάνω 17, δυστυχώς δεν μπορούσα να το κάνω 17. Τώρα αναφέρεσαι σε ένα podcast που έκανα. Ναι, εκεί πέρα τώρα όπως μιλάμε εδώ αυτή τη στιγμή έπρεπε να απαντήσω μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Προφανώς το ξέχασα. Δεν νομίζω ότι η Σταυρούλα παρεξηγήθηκε. Υπάρχει κάποιος από τους παλιούς παίκτες που να θέλεις να αγωνιστείς μαζί του? Από τους παλιούς. Ναι, βέβαια. Το top 3 θα σου πω. Τον Άρη, το Σάκη και τον Τάνο, σίγουρα. Αυτή θα ήταν μια ωραία μονομαχία. Ναι. Σε ένα ονειρικό survivor πάντρεμα που δεν θα γίνει ποτέ, αλλά σίγουρα νομίζω ότι ο Φάνης δεν έχει τελειώσει με αυτό το παιχνίδι. Είναι στους καλύτερους νομίζω όλων των εποχών αγωνιστικά ή δεν είναι μέσα στους 5 καλύτερους ο Φάνης? Είναι. Στη δεκάδα είναι, σίγουρα είναι. Δεν το συζητάμε. Στην πεντάδα μπορεί να είναι. Είναι ψηλά. Παίζει ψηλά. Πολύ. Εντάξει, εγώ, κοίτα, δεν μετράω νούμερα νίκες αυτά και τα λοιπά, γιατί σε κάθε σεζόν αλλάζουν τα δεδομένα. Δηλαδή, είναι και με ποιον θα, παίξεις. Ναι, είναι σίγουρα, ξεχωρίζει οπωσδήποτε. Και αυτό το λέω γιατί δεν ξέρεις αν έπαιζε απέναντι σε αυτούς τι θα γινόταν. Ή στον Άρη. Ότι είναι καταπληκτικός, είναι καταπληκτικός. Προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη. Εγώ τα είδα όμως. Γιατί όμως το αρνείτε? Έρχεται στην εκπομπή τον άνθρωπο που με είδε. Ναι. Με τη Χρύσα κοντά, είδα το φιλί. Τι να σας πω παραπάνω? Δεν το αρνείτε. Είπε περνάω καλά. Και πριν όμως δεν το λέγανε. Αν θυμάσαι Μάρτζι, νομίζω επειδή είχε ένα σύντροφο η Χρύσα μέσα στο παιχνίδι, λίγο μπερδεμένη κατάσταση. Αλλά η κοπέλα όμως το ξεκαθάρισε όταν βγήκε, ότι χώρισε. Δηλαδή δεν συνδέεται το ένα με το άλλο. Αυτό σκέφτομαι, γι' αυτό το λόγο. Καλά να είναι ο Φάνης τώρα, εντάξει, όλα παιδιά.
αφήστε τώρα τα κουτσομπολιά. Ναι. Δεν κουτσομπολιό. Τι είναι, δεν κουτσομπολιό, εσύ αμέσως. Του ζήσαμε, του είδαμε για μαζί. Τα παιδιά που μπαίνουν σε ένα παιχνίδι και όντως δεν έχουν καμία σχέση με την δημοσιότητα, ξαφνικά βγαίνουν και βλέπουν ένα περιβάλλον στο Twitter το οποίο θα γράψει: α, έχει πολλά λεφτά ο Φάνης, να μην κερδίσει ο Survivor, να κερδίσει ο Ντάνιελ. Και γενικά αυτό συμβαίνει όλα τα χρόνια νομίζω. Και πολλοί δεν είναι έτοιμοι, γιατί δεν είναι στη showbiz ένα τραγουδιστή, ένα παρουσιαστή που έχει συνηθίσει, ξέρει, παιδί μου, να σου γράφουν αρνητικά σχόλια. Θέλει διαχείριση. Ναι, αλλά άλλο να το ζεις, δεν ξέρεις που μπλέκεις. Άλλο το είπε. Ναι, άλλο να το ζεις, αλλά ξέρεις ότι όταν έχει τραβήξει αυτό ο περσινός και ο προπέρσινος, κάτι θα ακούς και εσύ. Τέλος πάντων, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.